Καλησπέρα και χρόνια πολλά και από μένα. Πιστεύω ότι σαν ιδέα αυτό που... Μια παράκληση. Ναι. Επειδή εγώ γνωρίζω τη Βίβη, ναι, αλλά δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Παρακαλώ ο καθένας να λέει στην αρχή με ποια ιδιότητα ήρθε. Ναι. Είναι πολύ χρήσιμο να μας πει η Βίβη. Το σκέφτηκα να το πω, αλλά μετά... Ναι, πες το Βίβη, γιατί έχει το ρόλο. Ναι. Βίβη, ονομάζομαι Μαντολέσου. Αντιπροσωπεύω το Σύλλογο Τουριστικών Καταλυμάτων Βόρειας και Ουρίας, Ανατολικής Αρκαδίας. Ήθελα να πω δύο πράγματα. Το ένα, όσον αφορά το Δημαρχείο και τα σχέδια που μας έχει καταθέσει εδώ ο Δήμαρχος, εφόσον είναι εφικτό, θεωρώ ότι είναι καλή ιδέα, γιατί θα είναι ένα ενιαίο κτίριο, στην ουσία, εάν τελικά μπορέσει και γίνει αυτό που προτείνουνε. Το άλλο, όσον αφορά αυτό που είπε ο κύριος Βασίλης, νομίζω ήταν για το κτίριο το συγκεκριμένο. Επειδή ασχολούμαστε με τον τουρισμό και η τάση τελευταία του τουρισμού είναι και συνεδριακή, δηλαδή υπάρχουν τάσεις από το εξωτερικό να γίνονται ταξίδια και να γίνονται μικρά συνεδριακά, έτσι, μικρές συμβούλια κλπ. Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο κτίριο θα ήταν καλό να είναι του Δήμου, αλλά να παραμείνει σαν συνεδριακό κέντρο για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε σε πολλές αγορές για να φέρουμε τον τουρισμό εδώ και να κάνουμε μικρά συνέδρια. Οπότε πιστεύω ότι, εντάξει, εφόσον μπορεί να γίνει αυτό που είπε ο Δήμαρχος, συμφωνώ να γίνει εκεί δίπλα. Και αν μπορούμε και αυτό το κτίριο να το πάρουμε σαν Δήμος, να πάρουμε και αυτό, γιατί νομίζω ότι μπορούν να γίνουν δύο αιτήσεις, έτσι δεν είναι, Δήμαρχε? Νομίζω ότι και όλαστε κάτι διάβασα για δύο αιτήσεις. Καλησπέρα. Είμαι εδώ σήμερα με την ιδιότητα του Δημότη. Θα προσεγγίσω το θέμα κυρίως από τις κυκλοφοριακές συνθήκες στο κέντρο του Άστους. Πρέπει να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι είναι απόφαση που θα έχει επιπτώσεις για δεκαετίες όσον αφορά το Άστους και τη λειτουργία του κέντρου. Okay. Επειδή είπα ότι θα αναφέρω για τις κυκλοφοριακές συνθήκες, να θυμίσω ότι σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, από το 1962 απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση σε όλους τους δρόμους του Άστους. Να θυμίσω επίσης ότι δεν υπάρχουν πεζοδρόμια και ακόμα και όταν γίνουν μετά από χρόνια, μετά το σχέδιο πόλεως, όλοι θα παρκάρουν πάνω στα πεζοδρόμια. Δυστυχώς έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα νοοτροπίας και συμπεριφοράς από τους οδηγούς. Η πλειοψηφία των οδηγών παρκάρει όπου θέλει. Τα δύο πάρκινγκ και ιδιαίτερα το καινούργιο είναι σχεδόν άδειο. Στη Νέα Λαϊκή βλέπουμε καθημερινά οδηγούς να παρκάρουν πάνω στη ράμπα των ΑΜΕΑ. Αυτό αποδεικνύει την οτροπία των οδηγών. Και ακόμα και αν υποθέσουμε ότι σε ένα μήνα φεύγουν οι υπηρεσίες του Δήμου και υλοποιείται η νέα κυκλοφοριακή μελέτη, είμαι σίγουρος ότι πάλι θα υπάρχει τεράστιο πρόβλημα όσον αφορά την κυκλοφορία των οχημάτων αλλά κυρίως των πεζών. Εμένα αυτό που με καίει είναι η πεζή. Δεν είναι συνθήκες αυτές για τους πεζούς. Ακόμα και σήμερα υπάρχει κυκλοφοριακή μελέτη και δεν την εφαρμόζει η πλειοψηφία πάλι των οδηγών. Πολλές φορές έχουμε ακούσει παράπονα ότι η αστυνομία δεν αστυνομεί και δεν βεβαιώνει παραβάσεις. Αν δεν το κάνει τώρα, να είστε σίγουροι ότι δεν θα το κάνει ούτε και στο μέλλον. Για συγκεκριμένους λόγους. Δεν θα αναφερθώ τώρα στους λόγους, θα τα πούμε μετά για την κυκλοφοριακή μελέτη. Να πω επίσης ότι το πρόγραμμα Φιλόδημος είναι δάνειο και θα το αποπληρώσουμε σαν δάνειο στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όλοι οι Έλληνες. Αν στο μέλλον χρηματοδοτήσουμε την κατασκευή ενός δημαρχείου σε έναν άλλο χώρο, πάλι όλοι οι Έλληνες θα πληρώσουμε το κόστος του καινούργιου δημαρχείου. Δεν είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, δεν είναι λεφτά που έρχονται από την Ευρώπη και αναγκαστικά πρέπει να τα πάρουν. Και ίσως, εφόσον εγώ δεν ήξερα στην αρχή για τα οικόπεδα, νόμιζα ότι και η αγορά των οικοπέδων είναι μέσα στο πρόγραμμα. Οπότε επιμένω ότι πρέπει να ψάξουμε μια άλλη εναλλακτική θέση
Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κουτίβα ότι η καλύτερη θέση ήταν εκεί που έγινε η καινούργια λαϊκή, γιατί θα ήταν και κέντρο και απόκεντρο και με τεράστιες δυνατότητες επέκτασης, γιατί πίσω από την καινούργια λαϊκή υπάρχουν ελαιόδεντρα και πολύ άνετα μπορείς να φτιάξεις και πάρκινγκ και συνεδριακό κέντρο και οτιδήποτε. Λοιπόν, και δεν συμφωνώ με τη θέση, δηλαδή να κάνουμε επέκταση στο παρόν Δημαρχείο και καταψηφίζω. Είναι τέτοιοι που θα ικανοποιήσουν τις
κανείς δεν θα έχει ξεχαστεί αυτό το σύλλογο. Δεν το μπορώ να το ξέρω αυτή τη στιγμή. Παρ' όλα δεν ξέρω να το κόστος. Δεν ξέρω να πω αν τη χρειαζόμαστε. Άρα όπως έχουμε όλα τα υπόλοιπα, μπορούσε το ερχόμενο σήμερα να γίνει μια μελέτη τέτοια με προβλέψεις στο μέλλον εάν η ανάγκηση είναι μεγαλύτερες να μπορεί να επιταθεί το χώρο το κτίριο αυτό. Με αυτή την έννοια, δηλαδή, το Δημαρχείο, αν το πούμε και το κέντρο της πόλης, είναι χρησιμοποιείται το υπάρχον κτίριο που υπάρχει εκεί. Υπάρχουν αυτά τα υπόλοιπα που υπάρχουν. Δεν ξέρω το κόστος. Μπορεί κάποιος να μου πει ότι το κόστος είναι απογορευτικό. Θα μπορούσαμε να προσεγγίσουμε κάποιες τεχνικές αξίες, δεν το ούτε σε αυτές, δεν τις έχουμε ούτε αυτές σήμερα. Δεν ξέρω αν το είδαμε δημοτικές ποιες, να δούμε ποιες είναι τέλος πάντων εκεί οι τεχνικές αξίες. Λοιπόν, θα μπορούσε να γίνει και τώρα εδώ, εντάξει, δεν είναι το κέντρο της πόλης. Δεν έχει τόσο χέρια, εκτός αν κουράσω και εδώ κάποια κόμματα για να για πάρει. Γιατί εννοούμε ότι θα κάνουμε αγώνα στον δρόμο. Δεν νομίζω ότι εσύ να κάνουμε αγώνα στον δρόμο. Αλλά πρέπει στην περιοχή να βράσουμε κάποιο άλλο κόμμα να χρησιμοποιηθεί για τη δουλειά αυτή. Κάνω βίντεο εδώ, να πάρει που βλέπω τώρα εδώ πίσω που δεν φτάνουν ούτε για την λειτουργία αυτού του κτηρίου. Σκάστε. Λοιπόν, αυτή είναι η προεργασία μου και με αυτή τη λένε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε εφόσον στην πρώτη υπάρχει η κατάλληλη δικαιολόγηση. Εκείνο που με τρομοκρατεί είναι το σφιχτό χρονοδιάγραμμα για να είναι στα όρια του αδύνατου. Να μπορέσει κανένα σε δύο μήνες, δύο μισή μήνες να έχει μια προβλέπη τους πολιτισμούς, τις εγκρίσεις, τις αφορές, τα πάντα όλα και να μπορέσει, ας πούμε, να προσπαθήσει την πρόκληση. Όχι τόσο γιατί δεν έχουμε αγοράσει τα υποπέρα. Ενδεχόμενα σε μια εβδομάδα να σας πούνε τα πουλάκια και να τρέχει η διαδικασία της αγροπολισίας. Όσο αυτή καθε αυτή, συγγνώμη, οι μελέτες όλες αυτές, θέλουν πάρα πολύ χρόνο. Και εδώ είναι το ίδιο πρόβλημα. Ή σχεδόν το ίδιο πρόβλημα. Αυτό πιστεύω εγώ και θα πρότεινα, εάν σωθούμε αυτή την έννοια, και αν μπορέσουμε να μπείρουμε εκεί, αν θέλουμε να αναβαθμίσουμε το άστρος και το κέντρο του άστρος, με όλα τα άλλα αυτονόμια έργα που πρέπει να γίνουν που έφυγα νωρίτερα ή θα μπορεί να γίνει μια συζήτηση μετά όπου να κάνουν τις πεζοδρομήσεις, τις μονοδρομήσεις, τα πεζοδρόμια, δεν ξέρω τι άλλα πράγματα μπορεί να κάνουν αυτό να γίνει συζήτηση. Είναι δεσμευμένη αυτή η χρήση μόνο για το φορέα, δεν μπορεί να αποκλειστεί άλλο το πολιτικό κτίριο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αν μπορεί να επεκταθεί καθήψεως. Δεν θα έχει συνεργαστεί. Νομίζω μπορεί τώρα για να γίνει αυτό. Έτσι σημαίνει ότι καινούργιες στατικές μελέτες, ενδεχόμενα να κατεδαφεί σε κάποια σημεία, ενδεχόμενα υποσχολώματα εσωτερικά ή εξωτερικά. Όχι, όχι αν γίνεται στατικά. Ενώ αν περιορίζεται από κάποιο πλαίσιο ότι πρέπει να είναι σε φορέα. Υπάρχουν φορές σχέση με το κύριο για να συγκεκριμένη δεν έχουν περάσει 20 μιλικά, θα μπορούσε να θεωρηθεί μια ανεξάρτητη επιζώδια για την ουσία αυτών που παραχωρήθηκε και εξυπηρετεί τους στόχους της παραχώρησης και να γίνει εσωτερική. Εντάξει, αν βγούμε εδώ πέρα, πάμε το φορέα του παραδείγματο, δεν ξέρω σε κάποια άλλο. Αν συγγνώμη, δεν είμαι παρέμβαση, επειδή θυμάμαι πολύ καλά πόσο σχεδιάστηκε, ήταν η μαρτία του Γεωργίου Δαλιάκη το 1998-2000, καμία σχέση με το ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Συνέχεια αυτό ο εξοπλισμό ήταν από το ΕΠΕΡ για τον εξοπλισμό και για τον πληρωμό του φορέα, δηλαδή για την κρίση. Εγώ τι σήμαινα εκ του ΕΠΕΡ. Εγώ τι σήμαινα εκ του ΕΠΕΡ. Γι' αυτό λέω να σα πω. Η ουσία όμω δεν αλλάζει. Δεν είναι σχέση με το Μαρίο με το Μαρίο. Δεν είναι σχέση με το Μαρίο.
Δεν πέρασαν τα 20 χρόνια. Σε κάθε περίπτωση θα μπορούσε αυτό να αποτελέσει ένα μοντέλο, μια άλλα πλάτη. Εντάξει, είναι νωρίς να διαμορφώσουμε άποψη γιατί πρώτη φορά τώρα έτσι ακούμε το θέμα και έχουν ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις γιατί δεν είναι τέλεια και οι δύο ας πούμε δεν είναι μάλλον πολύ τέλεια να διαμορφώσουν έτσι τον αριθμό. Έτσι μόνο αρχιτεκτονικά μπορώ έτσι να πάρω και εγώ έτσι ένα προβληματισμό είναι ότι στην πλατεία με προβληματίζει το κομμάτι της πώς θα πρέπει να λυθεί αυτό το κυκλοφοριακό, γιατί ναι, υπάρχει μια συμφόρηση, γιατί κάθε κόλλητσα είναι λίγο ένα κομμάτι που έχει μια κίνηση στο πρωί. Και ότι συνήθως τα δημοτικά κτίρια που είναι το πόσιμο και έτσι σε μια ενδιαφέρον, ότι μπροστά από αυτά μπορεί να γίνει η αλλαγή του χρόνου και τέλος πάντων συνάδουν και άλλες να σχολητικές γύρω τους. Εδώ έχει μια δυναμική γιατί υπάρχει ένα δημοσίευμα στο δίπλα και που έχει θέσει, μπορεί να το δεις από πολύ άλλη σημεία. Ενώ εκεί απλά είναι πιο κομμένο και ο πλουσάντρια θα γίνει ένα ίσως ένα κτίριο πανέμορφο. Αλλά έχουμε το κέντρο κλειδωμένο. Αυτό τώρα λόγω της θέσης. Τώρα είναι εδώ πάλι, δεν υπάρχουν τετραγωνικά. Οι συντελεστές είναι πάλι εκεί πέρα. Είναι λίγο ένα δείγμα, δεν είναι τώρα τέλειες για την περίπτωση. Θέλει προσοχή στο μελέτη μετά. Αυτό. Δεν μπορώ να πάρω τον λόγο πάλι. Θέλω να πω ότι θέλω να συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Καραχάλη. Κάθε πόλη και κάθε δήμος πρέπει να έχει μια ιστορική φυσιογνωμία και αυτή τη φυσιογνωμία τη δίνει το κέντρο. Ακόμα και τουριστικά θέλουμε να το δούμε ως τουριστικό προϊόν. Το δήμος μας είναι ένας τουριστικός προορισμός. Αν κάποιος θέλει σήμερα να επισκεφθεί το Άστρος, δεν μπορεί να επισκεφθεί τίποτα σχεδόν. Αν όμως μπορούσαμε να κάνουμε πολλές παρεμβάσεις από την πλατεία με το Δημαρχείο έως και το Δημοτικό Σχολείο, αυτό θεωρώ εγώ ότι είναι ένα ιστορικό κέντρο του Άστρος. Δηλαδή, αν το δούμε λίγο σε βάθος χρόνου, μπορεί να ξεκινήσουμε από εκεί, αλλά να γίνουν πολλές άλλες παρεμβάσεις και να πεζοδρομήσουμε πολλά άλλα πράγματα, ώστε να φτιάξουμε ένα χώρο που να έρχεται ένας επισκέπτης που επισκεφθεί το Δήμο μας και να λέει ότι εγώ επισκέφτομαι αυτό και βλέπω τη φυσιογνωμία του χώρου τον οποίο επισκέπτομαι. Έχει ατέλειες, αλλά τίποτα δεν είναι τέλειο όμως. Δεν θέλω να κουράσω άλλο, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που ο κ. Καραχάλης. Και εγώ σε γενικές γραμμές συμφωνώ με τον κ. Καραχάλη. Δύο αστερίσκους που ονομάζω, όσον αφορά για το κοστολόγιο της αγοράς των οικοπαίδων. Ένα αυτό. Ενδεχομένως, τα χρήματα που θα απαιτηθούν για την αγορά των οικοπαίδων προφανώς θα είναι από τους ίδιους από ίδιους πόρους του Δήμου. Ενδεχομένως, να υπάρχουν άλλα κτίρια, όχι τα λαγισόνη δημοτικά κτίρια, να αγοραστεί. Ενδεχομένως, ακόμα και ενδεχομένως και έτοιμο κτίριο για να στεγάσει τις ανάγκες της ιστορίας. Και ένα παράδειγμα έτσι παίρνω. Το πρώην σούπερ μάρκετ των αθών Λεμπέζ, το οποίο εξ όσων γνωρίζω πωλείται, συνορεύει με ένα τεράστιο πάρκινγκ του Δήμου εδώ και χρόνια που ήταν και νομίζω σε προδιαγραφές δεν στερείται των υπολείπων. Ένα αστερίσκο είναι αυτό, όσον αφορά για το κοστολόγιο. Καταρχήν, συμφωνώ και εγώ. Και ένα δεύτερο λόγο για μακροπρόθεσμη έτσι. Μήπως με τις ενέργειες αυτές δεσμεύσει οποιοδήποτε επόμενο δημοτικό συμβούλιο και δεν μπορεί να κάνει ή αποπεράδοση ή οτιδήποτε άλλο στον πάρκο του μαγνώτηση. Αυτό ήθελα να πω. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ απλώς ήθελα να Να λέμε και την ιδιότητα, παρακαλώ. Εντάξει, ο του Παπαγιάννου Αλέξανδρος. Την ιδιότητα γιατί μας βοηθάει να καταλάβουμε ποια οπτική το παρουσιάζει ο καθένας, έτσι. Ωραία, ωραία. Ήθελα να δω αν προπληθεί η λύση του Δημαρχείου στο κέντρο, που και εγώ το συμφωνώ με τον κ. Καραχάλη, που είναι πιο πρακτικό, δηλαδή όσον αφορά τις εξυπηρέτησεις των πολιτών. Αν μπορούμε έστω και μερικώς, δηλαδή αν δεν μπορέσουμε να προωθήσουμε όλο το κονδύλιο του κοινωνιάματος, ή έστω να προωθήσουμε κάποιον, θα μπορέσουμε να βελτιωθούν οι καταστάσεις του Δήμου. Δηλαδή, αν δεν μπορέσουμε όλο το λίγο χρόνο, πιο πολύ. Αυτό. Να ρωτήσω μια άλλη διαφήμιση πάνω σε αυτό. Υπάρχει δυνατότητα η επέκταση, ας πούμε, πρέπει να είναι δίπλα σε υφιστάμενο κριτήριο ή μπορεί να πάμε
υπήρχε την πρόταση που έκανε τώρα ο Αντώνης και σε άλλο κτίριο το οποίο δεν θα είναι δίπλα, δεν θα υπάρχουν τα σπίτια όσοι πάει να γίνει. Όχι. Λοιπόν, όχι Γιώργο, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτηθούμε από το σύγκρονο πρόγραμμα, πρέπει να πάμε δίπλα σε εξτάμινο. Ένα. Δεύτερο, σε αυτό που άκουσα, να δώσουμε μια τάξη μεγέθους, για να μην να έχουμε μια εντύπωση. Μια τάξη μεγέθους λοιπόν είναι, για τα ποσά που συζητάμε, είναι ότι η αξία της αγοράς γης σε ένα κεντρικό χώρο στο Άστρος κυμαίνεται σε κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Έτσι το νοικοκαλό που συζητάμε. Ο προϋπολογισμός για την ανάγκη ενός δημαρχείου 800-900 τετραγωνικών κοιλίων είναι στο προϋπολογισμό που αφορά περίπου τα 2 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό είναι, αυτή είναι η κατεύθυνση που είχαμε στο μυαλό μας και είχα στο μυαλό μου για να φέρω την πολιτική εισήγηση, που είναι αναγκαστική. Ο Δήμος μπορεί από δικούς του χώρους να εξασφαλίσει γη, μπορεί να συζητήσει, να κάνει σύμφωνα με τα οικονομικά του δεδομένα, να περιορίσει ή να τροποποιήσει πόρους του για να αγοράσει γη. Δεν μπορεί όμως με δικούς του πόρους να κατασκευάσει την αρχή εξ αρχής. Γι' αυτό την κατευθύνθηκα σε αυτή την κατεύθυνση. Για να προσθέσω πριν ψηφίσουμε και πάμε στο επόμενο θέμα το εξής. Θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και γόνιμες σε όλες οι προτάσεις που ακούστηκαν και είναι προτάσεις αναζήτησης. Θεωρώ ότι η πρόταση του κ. Καρχάλη είναι ίδια με την εισήγηση που έκανα. Θέλω να προσθέσω πάνω στην χρηματολογία όλων όμως που φαίνεται ότι κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση μια ακόμα παράμετρο. Το Άστρος είναι ένας οικισμός ο οποίος αποτελεί κέντρο ενός συνολικότερου αγροτικού χώρου, χώρου της χώρας συνολικής. Αυτό το κέντρο λοιπόν έχει μια σειρά χαρακτηριστικών τα οποία δημιουργούν το κέντρο του Άστρου, στην πλατεία του Άστρου, στο κέντρο του Άστρου, στην πλατεία του Άστρου, ένα χώρο ο οποίος είναι συγχρόνος χώρος διοίκησης, συγχρόνος χώρος εμπορικός και εκεί που σειρεύουν όλοι. Αυτό το χαρακτήρα πρέπει να το υποστηρίξουμε με τις παρεμβάσεις και τα έργα που κάνουμε στο οικιστικό ίστο του Άστρου. Ζούμε σε μια δεκαετία οικονομικής κρίσης. Αυτό σημαίνει ότι η εμπορική λειτουργία συρρυκνούνται. Αν λοιπόν πάμε να μετακινήσουμε κινήσεις, να μετακινήσουμε επενδύσεις, να μετακινήσουμε κόσμο, να μεταφέρουμε τη διοίκηση εκτός του κέντρου, αποδυναμώνουμε αυτόν ακριβώς το χαρακτήρα του κέντρου ως αστεία. Πιθανώς, κάποιες δεκαετίες πριν, σε εποχές παλιών Αγελάδων, το πρότυπο της μετακίνησης των υπηρεσιών στον χώρο, στον εξωαστικό χώρο, ήταν αυτό ένα πρότυπο που ακολουθήθηκε σε πάρα πολλές περιοχές. Ακόμα, όχι σε περιοχή τη δική μας, αλλά και πιο μεγάλες πόλεις. Θυμάστε, υποθέτω όλοι τα διοικητήρια που χτίστηκαν στον εξωαστικό χώρο σε μια σειρά από πρωτεύουσες νομών. Κοιτάξτε εκεί, κατά αναλογία αυτών των διαδικασιών, πώς έχει επέκτη μαρασμός τόσο στο κέντρο όσο και σε εκείνο το χώρο. Δεν πρέπει να προτίσουμε αυτό το πρότυπο. Νομίζω ότι πρέπει να ενισχύσουμε τη λειτουργία του κέντρου του Άστρος και όχι να την αποδυναμώσουμε. Το μοναδικό ζήτημα που σύμφωνα με τη δική μου την αντίληψη δημιουργείται είναι αυτό που ακούστηκε πάρα πολύ σωστά. Η κίνηση, η κυκλοφορία. Σε ένα τόσο περιορισμένο όμως από άποψη εμβατού χώρου, είναι κατά την άποψή μου μονόδρομος προς λύση του κυκλοφοριακού θέματος. Με ευρείες απαγορεύσεις της κίνησης των οχημάτων όπου αυτό είναι εφικτό και με την ανάπτυξη ενός δικτύου για να περπατάει ο πεζός. Η κλίμακα του κέντρου του Άστρου δεν είναι απαγορεύσιμη. Ο τρόπος να παρακάνει κάποιος το οχημά του, και το λέω ως γέφυρα για το επόμενο θέμα, στα ήδη υφιστάμενα διαθέμενα πάρκινγκ, στους ήδη υφιστάμενους διαθέμενους χώρους στάθμισης, είναι ένας πολύ μικρός χώρος. Η δυνατότητα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γιατί δεν υπάρχει το δίκτυο να κινηθεί ο πεζός. Το δίκτυο δεν υπάρχει γιατί αυτός ο δημοτικό δημόσιος χώρος καταλαμβάνει τα οχήματα. Αυτό λοιπόν είναι το ζήτημα που πρέπει να λύσουμε και να συνεχίσουμε κατά την άποψή μου. Να εκδίνουμε με τον όποιο τρόπο μπορούμε περισσότερο την διοικητική, εμπορική και την όποια λειτουργία του κέντρου του Άστρος ως κέντρο του Δήμου της Βορείας Αττικής. Δημαρχέ, να δώσω και μια άλλη οπτική σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος.
είναι σημαντική η οικονομική λειτουργία του κέντρου της κάθε πόλεως, αλλά ταυτόχρονα όταν μετακινούμε μια υπηρεσία ή οποιοδήποτε λειτουργία, απλά μετακινούνται τα χρήματα. Δηλαδή, αν δεν τα ξοδεύουμε στο κέντρο του Άστρους για να πιούμε καφέ, θα το πιούμε κάπου αλλού. Το σημαντικό να καταλάβουμε σαν χώρα είναι να παράγουμε χρήματα. Το αν θα τα ξοδέψουμε στο κέντρο του Άστρους ή στο κέντρο των κάτω Βρεβένων, είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Έτσι. Λοιπόν, και δεν διαφωνώ ότι πρέπει να γίνεται κίνηση χρημάτων, αλλά απλά πάνε σε διαφορετικές τσέπες τα λεφτά. Όταν κάποιος παίρνει 500 ευρώ το μήνα, είτε τα ξοδέψει στο κέντρο του Άστρους, είτε σε κάποιο μαγαζί που είναι 500 μέτρα από το κέντρο του Άστρους, πάλι τα ίδια χρήματα θα ξοδέψει. Έτσι. Να προσθέσουμε και αυτή την οπτική,